Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγας Μαριστάκη, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα αναμέτρηση της Master League για την 12η αγωνιστική. Παρακολουθούμε πιο συγκεκριμένα την αναμέτρηση μεταξύ των Chaos Legends και των Brokers. Οι ομάδες ήθελε αντιμέτωπες. Είμαστε στον Φλεβάρι. Σιγά σιγά αρχίζουμε ιδιαίτερα για την development league να πλησιάζουν και τα playoffs. Οι παίκτες των Brokers, οι οποίοι είναι πρώτοι σε αμυντικά rebound, δεύτερη σε αμυντικά rebound σε όλη την Master League, κάτι που ενδεχομένως να μην τους βοηθήσει απόψε να φτάσουν στο μέσο όρο τους, καθώς οι αντίπαλοι τους έχουν τον Τζολακίδη, ο οποίος είναι αρκετά ψηλότερος από οποιονδήποτε παίκτη τους και από οποιοδήποτε παίκτη μέσα στο παρκέ και για την αρχή για το Fortnite Matter. Υπάρχει εντυπωσιακό μπλοκ, speaking of which, από τον Τζολακίδη σε μία από τις πρώτες επιθέσεις των Brokers. Έχουν υπάρξει δύο τρίποντα από τον Αγχίαλο. Ένα ακόμα δεν θα υπάρξει για τους Brokers αυτή τη φορά. Στόχος ο Πετριβάνης. Το Βρύδης θα χτυπάσει στον Πρωτογερόπουλο. Αυτός θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, δεν θα μπει μέσα όμως. Υπάρχει το 6-0. Κάρα Γιώργης δίνει συμβουλές από τον πάγκο. Έχοντας τον όλο του coach μεταξύ άλλων. Jump shoot είναι άστοχο τελικά από τον Αστάκη. Ξανά για την αρχή άλλο, καλής. Όχι στρίο από τον Τζολακίδη, δεν θα το εκμεταλλευτεί σε αυτό το χρόνο, Μαυρίδης. Μέχρι μέσα θα γυρίσει, θα εστοχίσει τελικά, κατάφερε να κερδίσει όλη την ρακέτα. Χαμόγελα από τον ίδιο. Τι voice crack ήταν αυτό. Εκεί. Στη γωνία η μπάλα. Καλό passing game για τρεις, Σιμικίδης είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound και με τη μία τον Πεκλιβάνη το δίποντο. Τώρα θα έρθει μικρό πόντι για τους Brokers. Εγώ πλούς εδώ στο Γαλλί. Γαλλίς κάνει μια βόλτα στην περίμετρο. Στο διατρής βρέθηκε ελεύθερος. Είναι άστοχος. Τζεμικίδης δεν πήγε έγκαιρα μπροστά του. Υπάρχει επιθετικό rebound. Από τον Γερόπουλο στο διατρέχει είναι ξανά και αυτός άστοχος. Ξεκίνησαν πάλι αυτός που ήταν μπροστά του. Φεβάνης. Μέχρι μέσα θα κοπεί από τον Τζολακίδη, αλλά η μπάλα παραμένει στους Brokers, στους Μουστάκες. Τσιγνικίδης στο διατρέχει από τη γωνία είναι άστοχο. Από τον Τζαρόπουλο. Ακόμα 2 δευτερόλεπτα. Θα κλαπεί η μπάλα. Θα σφάξει τη θέση πάνω στο χαλί. Μαυρίδης. Γαλλής παίρνει την μπάλα και του δίνει το σύνθημα να πάει στη weak side. Πράγματι αυτό κάνει. Τσολακίδης περνάει 2 αντιπάλους και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 10-2. Ιδιαίτερα αποτεκαθισμένη η σύνθεση των παιχτών της Αχιάλου. Υπάρχει ισχυρή σύγκρουση μεταξύ Γαλλή και Ψαρόπουλου. Φαουλ που έχει χρειωθεί στον Ψαρόπουλο. Εκτός από τους 5 που είναι στο παρκέ έχουμε Καραγιαούρη, Παράτσο και Οικονόμου στον πάγκο. Έχουμε 10 συνολικούς παίκτες στην πρώτη απόψε στη διάθεσή τους. Μαυρίδης τώρα θα κατεβάσει σε ρόλο point guard και ο Γαλλής θα βγει από τα screen στον πάρει την μπάλα. Νικόπουλος, σούτ για 3. Πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound από τον Ψαρόπουλο. Ο Σχάκης άλλαξε με τον Ψαρόπουλο. Στη γωνία η μπάλα, Ζαφίρης. Υπάρχει πρόθεση να πάει η μπάλα στον Σχάκη, αλλά αυτή θα χαθεί.
μπάλα, ο Μαδρίτης δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Αλλά είναι νέου και τραγική άλλο. Καλής. Κριστάγιο Γκόπουλος δεν θα την πάρει. Το Δακίδης με 18 δευτερόλεπτα πάει ανάμεσα σε δύο φακοπή χωρίς φάουλ. Για τρεις από τη γωνία, είναι άστοχος ο Μοσχάκης. 12 παραμένει, δεν έχει υπάρξει ακόμα. Το φάουλ στο παιχνίδι όπως λέει ο πίνακας. Το Λακίδης ξαναπάρει από το Μαδρίδι, η μπάλα θα βγει εκτός. Τώρα υπάρχουν πρώτη αλλαγή, διπλή αλλαγή μάλιστα. Ο Ρωμανόλης και ο Βλάχος να είναι στο παρκέ, διορθώνω. Πάμε! Κλειβάνε τους Βαφίδης, περνάνε εκτός. Μουσχάκης. Εδώ πάσα γκέιμ, όλη που πάσα από την τζενική της στη γωνία. Το Μαυρομονόλη ξαναπήρε την μπάλα, η μπάλα πήγε στην απέναντι γωνία. Αλλά στο έξω ο Θαρόπουλος. Εγώπουλος. Καλή σου για τρεις. Ελεύθερος είναι εύστοχος, 13-2. Διαφορά στους 11 πόντους. Κύριε Βρντούλος από τον αποδεκατισμένο παγκό της ομάδας του. Νικίδης. Ο Ρωμανόλης για τρεις είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Τζιρνικίδη. Μοσχάκης. Δεν έχει κάποιο παίκτη άμεσα πάνω του. Σε ζώνη τώρα η άμυνα του Ισαχιάλου. Στα 5 δευτερόλεπτα πάει μέχρι μέσα. Θα πει ο Βλάχος. Υπάρχει ξανά επιθετικό rebound αλλά 3 δευτερόλεπτα. Θα πάρει την μπάλα ένα δεξί χουκ, δεν θα τον δικαιώσει αυτή τη φορά μέσα στη ρακέτα. Αυστηρή ζώνη του Τανχιάλο. Σαρόπουλος. Μουσχάκης. Βλάχος τώρα. Τσιρνικίδης του Διατρής από το Σοδομιγαλή απέναντί του. Είναι άστοχος. Τσιρνικίδης παίρνει το rebound και καλή θα κατεβάσει μία ακόμα επίθεση του Τανχιάλο. Στου Διατρής. Είναι άστοχος αυτή τη φορά. Τσιρνικίδης στο rebound και θέλει να τρέξει. Ο Eurostep πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει με airball. Ο ίδιος επιθετικό rebound. Συγκρατείται τελικά την κατοχή οι Brokers. Ο Ρωμανόλης. Running floater απέναντι στον Σολαγίδη. Δεν θα δικαιώσει τον Λάχο. Μαυρίδης. 13-2 το σκορ έχει κολλήσει εδώ και αρκετή ώρα. Και θα βγάλει μια λάθος πάσα Μαυρίδης. Ένα ακόμα γύρω στην πάει μέχρι μέσα, ούτε τώρα δεν θα καταλήξει ο Τσιμικίδης. Είναι σημαντικό το δίκαλο που πέτυξε. Χειροκροτούμενη η προσπάθεια από τον Μάγκο των Μπρόκερ. Να μπελές, τον Βρίδης. Τσολακίδης. Υπάρχει φάουλ και ο Καραμπιαούρης ετοιμάζεται να περάσει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Θα αλλάξει τον Τσολακίδη. Χαμηλώνει το σχήμα. Όταν ο Τσολακίδης περνάει εκτός, προφανώς θα χαμηλώνει το σχήμα. Αυτό δεν μπορεί να περνάει στη θέση του. Ο Βρίδης θα επαναφέρει στα 14 δευτερόλεπτα. Υπάρχει από εδώ 45. Από ένα φάουλ σε Καραγιαούρη και Βλάχο. Τα δύο φάουλ αλληλοεξουδετερώθηκαν και η μπάλα είναι εκ νέου για την αρχή όλα. Καλής από πάρα πολύ μακριά σου διατρής. Ναι, εύστοχος! 16-2. Δεν φώναξε κανένας άλλος. Ακούστηκα μόνο εγώ. Ντρέπομαι τώρα. Δεν πειράζει, θα προσπαθήσω να ζήσω με αυτό. Σου διατρής, ο Σχάκης δεν μπορεί να καταφέρει. Δεν μπορεί να καταφέρει, okay. Δεν μπορεί να σοφαρίσει το τρίποντο που δέχεται προηγουμένως.
Το 6-2 παραμένει. Λεγκόπουλος. Καραγιώρης θέλει να αποστάρει. Ωραία πάσα στον Μαυρίδη. Πίσω θα την κρατήσει. Λεγκόπουλος. Σουτζιατρής. Και αυτός έστοχος. Φαίνεται θα πετάνω. Δεν πειράζει. 19-2. Μοιράζει λίγο βασικά να πετάνω. Σκάκης. Ένα υπόγειο λέει πάρα πολύ δύσκολο. Τζερκινίδη. Δεν θα το δικαιώσει. Καλής. Μαυρίδης. Λεγκόπουλος. Φταίει την μπάλα και παίρνει ο Καραγιαούρης. Με τον Βλάχο απέναντί του θα γυρίσει. Λεγκόπουλος στα 6 δευτερόλεπτα. Με μία στο Μαυρίδη ο οποίος πάει μέχρι μέσα. Θα χάσει όμως την μπάλα. Από τον Ψαρόπουλο. Καλό passing game βγάζει ελεύθερο καλάθι το οποίο το παίρνει και ευτυχεί ο Μωστάκης. Έπαιξαν πολύ γρήγορα οι πρόγειες σε αυτή την επίθεση. Καραγιαούρης σε ένα ακόμα post. Καραγιαούρης εναντίον Βλάχου μέρος δεύτερο. Και μέρος τρίτο που άλλαξε με το καλή θα γυρίσει στον τον... Κερδίζει προς τη μήνα αλλά δεν κατάφερε να βάλει το καλάθι. Βλάχος όπου θα κατεβάσει. Τσιρνικίδης του 3. Είναι άστοχος, Καραγιαούρης στο rebound. Γαλλής μαθητή, πάσα ρίξε το κίνδυνο στον Μαυρίδη, ο οποίος πήγε να κάνει μια τρίπλα πίσω από την πλάτη, δεν το δικαίωσε. Έτσι μπαλαχάθηκε, ωραία πάσα και ωραίο καλάθι. Τσιρνικίδης και Ψαρόπουλος συνεργάστηκαν άψογα. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Καλής. Δεν θα πάρει το screen που του έδωσε ο Κοντιγερόπουλος. Πήγε για overplay αν με την κίνηση, παρά λίγο να του βλέπεις την μπάλα. 8 δευτερόλεπτα. Ξανά Γαλλής, σου διατρείς με πολύ μεγάλη καμπύλη. Είναι άστοχος, υπάρχει εκεί πέρα ο πανταχού παρών. Αλλά όχι τα πάντα πληρώνω όπως φαίνεται. Καραγιαούρης, ο οποίος στόχησε μετά από 2 προσπάθειες, 2 επιθετικά rebound. Μουσχάκης. Σου διατρείς, Παυρομανόλης, είναι εύστοχος. 19. Στου 10 η διαφορά. Μαυρίδης, τελευταία 10 δευτερόλεπτα όλα για την αρχή άλλο. Καλής. Έχοντας το αντίπαλο του ζώου, πάει να παίξει τα πόδια. Μαυρίδης έχει πατήσει την πλάγια γραμμή. 0,4 για το τέλος. Ναι, δεν είναι αν μπορεί να μπει ένα εξωφρενικό καλάθι. Μια μακρινή πάσα. Αν έπαιρνε παραλίγο να μπει όμως. Από τον Μαυρομανόλη. Όμως και να έχει τελικό σκορ πρώτης περίοδου 19-9. Με ευστοχή από τη γραμμή των 6-75. Η Αγίαλος έχει καταφέρει να χτίσει ένα momentum. Και όχι μόνο, έχει καταφέρει να κρατήσει τους Brokers σε 9 πόντους. Η ομάδα η οποία είναι σε πολύ μεγάλη χημεία, όπως έχουμε προαναγγείλει. Το είδαμε και στις προηγούμενες φορές, το έχουμε δει και καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sony Carina για την ένδοξη του δεύτερου δεκαλέπτου της αναμέτρησης μεταξύ Αρχιάλος Legends και Brokers. Οι παίκτες της Αρχιάλου έχουν καταφέρει να βρίσκονται μπροστά με 10 πόντους. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση για να διευθυνθεί κάτι στη γραμματεία. Όλα καλά. Έναρξης δεύτερου δεκαλέπτου. Ο Μανώλης. Κατευθείαν στα βαθιά οι δύο ομάδες. Δεν φαίνεται να θέλουν να παίξουν ιδιαίτερα ήρεμα. Πέρασε όλο τον κόσμο και κατάφερε να τελειώσει ο Στερνίδης που έχει περάσει το παρκέ. Φάση. Βασικά η μία ομάδα γιατί η Brokers είχαν την επίθεση. Καραγιαούρης. Πέρασε ο Παράσκος. Στο παρκέ θα γυρίσει ο Καραγιαούρης. Μπάλα μπήκε και βγήκε. Baseline ο Κωνσταντινίδης. Σταμπάνης. Εντάξει με τον Βλάχο, καλό passing game για κάποιους τους Brokers. Για μία ακόμα επίθεση, άτσαλο τελειώμα όμως. Τον προχειβάνει. Παράσκος. Πάσε στο Μαυρίδη. Ξανά Παράσκος. Σε 15 δευτερόλεπτα ξανά Μαυρίδη, σου 2-3, βρέθηκε ελεύθερος. Το πήρε και δικαιώθηκε. 22-11, double score στη Sonic Arena.
σκέφτηκε ενδεχομένως για τρίσμα ο Μανώλης. Δεν το πήρε, ξαναζήτησε την μπάλα, δεν την πήρε ούτε αυτήν. Λάχος έδωσε στη γωνία. Καλό passing game, πράγματι το σκέφτηκε προηγουμένως ο Μανώλης και το πήρε τώρα, αλλά στόχισε από την μπάσα που πήρε από τον Τζινταμπάνι στη γωνία. Κάποιος από τον πάγκο, συμφώνω για τους Brokers. Το Πιγερόπουλος στο Μαυρίλ, θα ξαναπάρει. Καλό passing game, παράσχος δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει όμως. Ένα λάθος για Αγχίαλο. Εκλειβάνης στο Ρωμανόλης. Ο Στεμνίδης. Λάχος σου για 3. Είναι εύστοχος! 22-14, για να δούμε αν έχουν πρόθεση να μπουν σε αυτό το χώρο τρυπόντων οι παίκτες των Brokers και πόσο καλά μπορούν να χορέψουν σε αυτό το χώρο που έχουν στήσει οι παίκτες της Αγχιάλου. Παράσκος θα πάρει ένα κάτι σαν σκρίνι που έδωσε ο Καναγιαούρης. Πάντα Παράσκος με την μπάλα στα χέρια. Στα 7 δευτερόλεπτα ο Μωσίδης για 3 μαρκαρισμένο στα εξωμένο χέρι του Κουσμίδη, είναι άστοχος και υπάρχει time out που έχει προαναγγελθεί από τον Καναγιαούρη και τώρα θα περάσουν οι δύο ομάδες στους πάγκους τους, η διαφορά είναι στους 8 πόντους. Έχουν καταφέρει να βγάλουν κάποια αντίδραση. Οι Brokers επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε στη ζώνη Καρίνα για την συνέχεια ενός ενδιαφέροντος παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι που οι Brokers παίζουν με πιο υψηλό τέμπο, αλλά βρίσκονται με 8 πόντους. Πολύ πιο γρήγορο passing game και με πολύ πιο ενεργό passing game. Για 3 είναι άστοχο από τον Μαυρομανόλη. Υπάρχει αμυντικό ριμπάντο από τον Καραντεούρη, ο οποίος έχει έρθει από τον πάγκο. Ελάχιστον τον Θωλακίδη, ο οποίος κάθεται έκτοτε στον πάγκο. Μαυρίδης. Δαγκόπουλος. Θα πάρει το σκρίνο από τον Κοντογερόπουλο στα 10 δευτερόλεπτα. Θα δώσει τώρα την μπάλα. Ωραίο passing game. Πέρασε την μπάλα ανάμεσα από δύο παίκτες. Ο δεύτερος προαναφερθέντας δεν είχε πάει. Δεν έβγαλε σωστή την πάσα. Έτσι μπαλά χάθηκε. Κάτι που όθησε την Αγχέλο να κάνει το πρώτο φάουλ που έχει να δώσει για τη δεύτερη περίοδο. Εκλειβάνης. Κωνσταντινίδης. Λάχος. Για 3 Μαυρομανόλης είναι άστοχος και πάλι 4 παίκτες ήταν μάχημοι για το επιθετικό rebound. Τελικά ήρθε από τον Τζιωβάνι. Πάει μέχρι μέσα. Έχει πέσει πολύ άσχημα ο Εκλειβάνης. Ας ευχαριστώ να μην είναι κάτι σοβαρό. Στρέψαμε όλα καλά, δεν υπάρχει κάποια προαναγγελία για αλλαγή. Οπότε λογική λέει ότι όλα είναι καλά. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Ο Τεχνιβάνης θα εκτελέσει 2 βολές. Έστω από την πρώτη βολή, ο Τεχνιβάνης. 22-15. Βρέθηκα πίσω ακόμα και με 17 με κανένα λάθος, στο 19-2 την Brokers. Έστω πως και στη δεύτερη, 22-16, τώρα η διαφορά στους 6. Παράσχος θα κατεβάσει. Έχοντας το προτιμπάρι μεταξύ του, Λεγόπουλος, δεν υπάρχουν αλλαγές μέχρι στιγμή στην άμυνα. Ξάει την μπάλα και την παίρνει στα 13 δευτερόλεπτα ο Καραγιαούρης από τον Παράσχο. Ξαναδώσει την μπάλα, έχει φέτος τραπεί σε 2 παίκτες πάνω του, ξανά Καραγιαούρης. Στα 7 δευτερόλεπτα θα γυρίσει. Έχει αποθήσει τον προσωπικό του αντίπαλο τον Βλάχο. Είναι άστοχος όμως. Κάτω από το καλάθι, Πεχλιβάνης. Στο διατρής είναι άστοχος ο Βλάχος. Παράσχος το rebound. Θέλει να τρέξει τώρα μέχρι στιγμή άλλου. Προετοιμάζει τον Αχίλη να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Και υπάρχει κλέψιμο και καλάθι στο ανοιχτό γήπεδο από τον Κωνσταντινίδη. 22-18. Κλείνουν την ψαλίδα εντός εισαγωγικών ακόμα περισσότερο οι Brokers. Στους 4 πόντους διαφορά. Προετοιμάζεται ο Χωρινός να περάσει από τους Brokers. Υπάρχει ένα ακόμα κλέψιμο. Νωρίς την επίδεση της Αχιάλου. Θα γυρίσει την αστοχή της Καμπάνης.
Φράσκος θα συγκρατήσει την μπάλα. Ο Τρίτης βρεθεί ελεύθερος, δεν προτίμησε να πάρει κάποιο σουτ, είτε για δύο είτε για τρεις πόντους. Θα μιλάω ο Γιακόπουλος. Αυτή η παράβαση των βημάτων, διπλή τρίπλα. Φαίνονται κάπως συντονισμένοι παίκτες ή άλλου. Τώρα θα πραγματοποιηθεί η προαναγγελθής αλλαγή. Ο Καραγιώγης θα περάσει τον πάγκο. Το Αλκίδης θα περάσει εκ νέου στη θέση του. Όχι εκ νέου μάλλον, στην θέση του. Και ο Παράσκος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Από τον πάγκο. Έδωσε κάποιες λύσεις και τώρα έχει περάσει στο πάγκο εκ νέου. Ο Οικονόμου δεν έχει παίξει ακόμα από πλευράς του κι άλλου. Σοκνίδης. Jump shoot είναι έστοχο από τον Τζιταμπάνη. 22-20. Διαφορά στο καλάθι. Είχε βρεθεί και ακόμα και στους 17 πόντους. Μαυρίδης. Πάρε το screen. Ο Γερόπουλο θα μετρούσε αν έμπαινε, θα αρκεστεί σε δύο βολές. Από το φάουλ που έχει κρατήσει στον Τσιταμπάνη και είναι το πρώτο φάουλ που είχαν οι Brokers να δώσουν για την δεύτερη περίοδο. Άκουσε την πρώτη βολή ο Μαυρίδης. Βρισκόμαστε ακριβώς 5 λεπτά αγωνιστικά πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Είναι έστοχος στη δεύτερη βολή ο Μαυρίδης, η διαφορά στο τρίποντο. 23-20. Σαμπινίδης. Jump shoot, μια άστοχος της Ταμπάνης. Εγώπουλος για να βάσει το rebound και την επίθεση. Γαλίζει την μπάλα και την παίρνει στα 18 δευτερόλεπτα. Πρωτογερόπουλος. Γιακόπουλος για 3. Είναι άσχημος αυτή τη φορά από την κορυφή και βρεθεί ελεύθερος. Δεν ήταν ακριβώς πάνω του ο βλάχος. Δεν το πλήρωσε. Τριβάνης. Για 3 με πολύ μεγάλη καμπύλη. Είναι άσχημος ο βλάχος. Καλής το rebound και το κατέβασμα. Όντως ο βασικός point guard που προκύπτει από το σχήμα έχουν αυτή τη στιγμή διάθεση της τέτοιου κι άλλου. Παραλίγο να γίνει το λάθος προηγουμένως, έπαιξε overplay άμυνα. Η άμυνα των Brokers, έπαιξε overplay άμυνα, η άμυνα των Brokers, ωραίος. Υπάρχει foul. Που έχει χρεωθεί στον Κοντογιό. Το Κλειβάνης το κέρδισε και θα εκτελέσει δύο βολές. Παράσκος θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο αλλάζοντας τον Πρωτογερόπουλο αυτή τη φορά. Παίρνει τον χρόνο του τον Κλειβάνης. Άσχεσαι 23-20 παραμένει. Έστω στη δεύτερη, 23-21. Παραμένουν κοντά οι Brokers. Υπάρχει φάουλ που έχει βρεθεί στο χωρινό. Μακριά από την μπάλα. Τούτου κατευθύνει για τους παίκτες του Κιάλου από τη γωνία στο 3, μετά από μια προσπίση στον ψηλότερο Ψαρόπουλο, είναι άσχημος όπως Παράσχος. Ωραία, αν όλους πάσα το Κλειβάνη καταφέρει και συγκρατεί ο Ψαρόπουλος υπό ασφυκτική πίεση. Τώρα θα αλλάξει την μπάλα και θα σουτάρει για 3 και θα στοχίζει ο Ψαρόπουλος. 23-24, το 19-2 έχει γίνει 23-24. Μπροστά οι Brokers. Υπάρχει ένα ακόμα
επιθετικό φάουλ που έχει φιλωθεί στον Καραγιαούρη. 4-2 τώρα, δεν έχουν φάουλ να δώσουν οι παίκτες της Αχιάλου. Σκαστή. Έσκασε η μπάλα, πήγα να πω. Σκαστή πάσα. Στο μυαλό μου κλείδωσε σε αυτή τη φράση. Υπάρχει κλέψιμο από το Γαλλί. 2-1-2-1. Μαυρίδης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι με μεγάλα βήματα. 25-24. Προηγουμένως έκλεψε ο Καραντεούρης προς τα μην. Και ολοκληρώθηκε το κλέψιμο. Και ήρθαν δύο πόντι στην αμέσως επόμενη φάση. Ωραία reverse από τον Κωνσταντινίδη, πάει μέχρι μέσα. Σκαστή πάσα στο κλειβάρι, jump shoot. Είναι άστοχο, υπάρχει rebound από το Γαλλί και θέλει να τρέξει. Μαυρίδης για μία ακόμα φορά, για να 2-2, πάει μόνος μέχρι μέσα από την δεξιά. Τέριγα αυτή τη φορά, είναι άστοχο. Κλειβάνης. Για τρεις είναι άστοχο από τη γωνία, από τον Ζαρόπουλο. Αυτή τη φορά στόχησε. Γαλλίς. Πάρα πολύ μεγάλο comeback που έχουν κάνει οι Brokers. Ο Γιάουρης έχει τριπλώσει άμυνα πάνω του και καταφέρνει ο Ψαρόπουλος να πάρει την μπάλα μέσα στα χέρια. Καθώς και να συγκρατήσει την μπάλα από την αστυνομική πίεση του Παράσκου. Με την Βάνης. Πάρει το screen από τον Χωρινό, πάει μέχρι μέσα, θα το πει. Πάλο από τον Ζωρακίδη για δύο βολές. Πάνω στον Βλάχο. Και υπάρχει αλλαγή. Την Νικήδη σε ετοιμάζει να περάσει στη θέση του Κοκκιβάνη. Ο Σουκινίδης είναι άστοχος στην πρώτη βολή. 2-2 για το τέλος. Έχουμε δύο ακόμα φάουλ να δώσουν οι Brokers. Καστοχος και στη δεύτερη ισοπαλία, δεν θα έρθει στους 25 πόντους. Έχουμε δύο λεπτά για το τέλος του πρώτου μισού. Crunch time, πρώτου ημιχρόνου αν θέλετε. Μέχρι μέσα παίρνει το screen από τον Καραγιαούρη ο Μαυρίδης. Βράσκος, μετά από μια προσπίση. Έχει παραμείνει πάνω του Ψαρόπουλος. Καραγιαούρης στα 5 δευτερόλεπτα έχει. Τέσσερις παίκτες από τους 5 έχουν πάει πάνω, δεν αφήσει αυτό το συμβαίνει. Σίγουρα εντολή από τον πάγκο εκ των έσω, εν πάση περιπτώσει. Τέσσερις παίκτες αμέσως με το που πήρε ο Καραγιαούρης την μπάλα. Μα τέσσερις. Χωρινός εκτελέσει πολλές. Έστωχος στην πρώτη. Τώρα θα επέλθει η ισορροπία στο σκορ στους 25 πόντους. 1-39 πριν το τέλος της πρώτης του πρώτου μισού. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή. 25-26 για χειρός Χωρινού. Ράσκος, Καλής. Ζητάει Τσολακίδης και θα πάρει την μπάλα. Τσολακίδης και Καραντιαούρης τώρα στο ίδιο σχήμα. Παράσκος στις διατρίες με πολύ μεγάλη καμπύλη. Είναι άσκος, Παράσκος, μάχερος για το rebound, δεν το καταφέρει. Πάει στο κεφαλικό, ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα. Θα πάρει δύο screen, βρέθηκε αρκετά ελεύθερος. Ωραία πάσα πήγε να βγάλει μέσα στη ρακέτα στο Χωρινό, αλλά αυτό δεν καταφέρει να πάρει την μπάλα. Καραντιαούρης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, δεν ήθελε να του κάνουν foul. Ούτε πριν ούτε κατά τη διάρκεια της προσπάθειας. Ψαρόπουλος και Βλάχος που τον ακολουθούσαν. 27-26. No look πάσα Κωνσταντινίδης. Έχοντας τον Μαυρίδη Παναδίτη, πάει να τον παίξει στα πόδια. Υπάρχει φάουλ. Χαμηλά, λέει ο ρεφ. Δεν μετράει. Φάουλ που έχει χρεωθεί στο Μαυρίδη. Δύο ακόμα βολές για τους Brokers και πιο συγκεκριμένα για τον Κωνσταντινίδη. Ο οποίος ως αστοχή στην πρώτη, θα βάζει λίγο με αυτό του. Ο Βεζιρόπουλος κάθεται στον πάγκο. Από αρχή εδώ. Έρχομαι στη δεύτερη. Δύο ομάδες στην απόλυτη ισορροπία στο σκορ για μία ακόμα φορά στους 27 πόντους αυτή τη φορά, μετά τους 25.
και μετά τους 0 προφανώς. Ράσκος. Άλλαξε με τον Γερόπουλο και τον Γιαγκόπουλο διορθώνω. Και αυτός θα κατεβάσει την μπάλα. Είχα μείνει στο ποιος είχε κάτι στον πάγκο και ποιος τους πάγκους των δύο ομάδων. Ο Τσολακίδης δεν θα καταφέρει να πάρει την μπάλα. Αυτή θα βγει εκτός διαχειρός Γαλλή. Ένα ακόμα λάθος. Μεγάλη φωνάζει κάποιος στον πάγκο, αναφερόμενος στην επίθεση προφανώς. Brokers έχουν αυτή τη στιγμή μία από τις τελευταίες επιθέσεις του πρώτου μισού. Βρισκόμαστε στα 25 δευτερόλεπτα, 16 εξ αυτών είναι για τους κόκκινους. Μέχρι μέσα ουσιαστικά ο Τεχνίδης θα βγάλει την μπάλα στη γωνία. Σταρόπουλος στα 5 δευτερόλεπτα. Για 2 έχει την εντύπωση. Ναι, για 2 λέει ο ρεφ. 27-29 όπως και να έχει. Παράσκος, 7 δευτερόλεπτα. Καραγιαούρης θα συγκρατήσει την μπάλα. Έχει 2 παίκτες απέναντί του, θα πάει να βγάλει την μπάλα στο Ζωρακίδη. Θα συγκρατήσει, θα γυρίσει, δεν υπάρχει φάουλ. Έτσι θα ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος και συνεπώς το πρώτο μέρος. Τελικό σκορ μετά από 20 αγωνιστικά λεπτά, 27-30. Οι Brokers έχουν καταφέρει να κάνουν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Κατάφεραν από το 19-2 να στείλουν τη διαφορά στην 3 υπέρ τους, υπερκαλύπτοντας μια διαφορά 17 πόντων που είχαν πάρει αντίπαλοι τους από πάρα πολύ νωρίς, ανακτώντας προφανώς και το momentum μεταξύ άλλων. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τις ταινίες που πολύ ενδιαφέρουσες αναμέτρησης και σε ένα παιχνίδι που μέχρι στιγμής από ένα σημείο και μετά είναι ντέρμπι. Μένει να δούμε αν θα εξακολουθήσει να υφίσταται ο όρος του ντέρμπι για αυτό το παιχνίδι. Επιστρέφουμε πολύ λίγο για την ταινία. Επιστροφή στη ζώνη Καρίνα για τη συνέχεια ενός πραγματικά πολύ ενδιαφέροντος παιχνιδιού, ενός παιχνιδιού το οποίο δεν ξεκίνησε ως ντέρμπι, αλλά νομίζω επάξια μπορεί κάποιος να το χαρακτηρίσει as fats. Τσολακίδης πιάνει δουλειά στην απέναντι ρακέτα και κερδίζει το φάουλ για δύο βολές. Νομίζω ότι οι πρώτες βολές που κερδίζει, αρκετά μεγάλη είδηση θα έλεγα. Ενώ και ο Οικονόμου έχει περάσει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο από πλευράς Αχιάλου. Μαυρίδης, Πρωτογερόπουλος και Παράσκος κάθονται στον πάγκο. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Τσολακίδης. Τσολακίδης, ο οποίος είχε περάσει στον πάγκο, στη θέση του είχε περάσει ο Καραγκιόρης, τώρα παίζουν και οι δύο μαζί. Άστοχος στη δεύτερη, ιδιαίτερα πολλές αλλαγές έχουν κάνει και οι Brokers. Τσιρνικίδης. Ο Κιβάλης σε ζώνη αυστηρότατα τώρα, 2 και 3 οι παίκτες που αποτελούν τα στρώματα της ζώνης. Σαν κι άλλου, μετά από καλό passing game αστόχησε σε ένα μαρκαρισμένο 3 από την γωνία ο Σαρόπουλος. 28-30, Οικονόμου. Καραγιαούρης, έχει 2 παίκτες πάνω του, δεν πρόλαβε έχω την εντύπωση να πάει τρίτος, ένα τριγωνάκι. Ξανά στην Οικονόμη μπάλα στο διατρής, αυτός είναι άστοχος. Θα δίνει στο rebound και αυτός θα περάσει το πάγκο για αρκετή ώρα. Σκάκης θα αλλάξει με τον Ψαρόπουλο. Το Χλιβάνης στο διατρής, είναι άστοχος. Γιαγκόπουλος στο rebound. Οικονόμη, Καλής. Καραγιαούρης. Οικονόμου. Τσολακίδης έχει διπλώσει άμυνα πάνω του ξανά. Καλής. Ένα running float. Πολύ δύσκολο παραλίγο να μπει. Καραγιαούρης μάχεται για το rebound. Δεν θα τα καταφέρει. Ο Ψαρόπουλος το μαζέψε. Ομοιρική μάχη για το rebound μεταξύ Ψαρόπουλου και Καραγιαούρη. Υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό φάουλ στον Καραγιαούρη. Το τρίτο επιθετικό που έχει δοθεί πάνω του νομίζω. Ναι, το τρίτο πρέπει να είναι. Τρίτο επιθετικό. Δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα στην γωνία από τον Λιβάνης. Έχασε από την μπάλα από την μάσα του Τσιρνικίδης. Ένα rather φθηνό λάθος για τους Brokers. Νιαγκόπουλος κάτσε ένα σουτ τρίποντο από τον Οικονόμου για άστοχο. Από την μπάσα που του έδωσε ο Οικονόμου. Για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις. 1-1 τα ομαδικά φάουλ για την τρίτη περίοδο. Ο Σκάκης θα αλλάξει με τον Ψαρόπουλο. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό να γίνεται μεταξύ των guards των Brokers. Απέναντι στο σταυλωμένο χέρι του Τσολακίδη είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι από τον Ζαφίρη. 28-32.
Καλής. Ζητάει το screen και το παίρνει πολύ ψηλά από τον Τζαλακίδη. Πάει μέχρι μέσα έχοντας τον Ζαφίρι απέναντί του. Jump shoot από τον Καραγκιόνι, ο οποίος βρέθηκε ελεύθερος. Είναι εύστοχο, 30-32. Σιμικίδης για τρεις, μαρκαρισμένο από τον Κόκκινο, είναι άστοχος, Σαρόπουλος. Καλής, στο 15 δευτερόλεπτο παίρνει το σκρίν από τον Τζολακίδη. Καραγκιαούρης με δύο παίκτες, θα μετρούσε αν έμπαινε. Θα αρκιστεί σε δύο βολές ο ψηλός της Αχιάλου. Πάνω που έχει χρεωθεί στον Σαρόπουλο. Είχε έρθει για βοήθεια, είναι άστοχο στην πρώτη βολή ο Καραγκιαούρης. Διαφορά παραμένει στο καλάθι. Άστοχος και στη δεύτερη, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Τζολακίδη πάρα λίγο. Αλλά η μπάλα είναι εκ νέου για την Αχιάλο. 14. Για 14 δευτερόλεπτα. Γίνει από τα screen και παίρνει μπάλα. Τραγκόπουλος. Υπάρχει αλλαγή κατοχής. Επιθετικό φάουλ από τον Τζολακίδη. Δεύτερο δικό του. Τσιμικίδης. Μουσκάκης, ξανά της Τσιμικίδης. Άλλαξε με τον Πεχλιβάνη, σου για τρεις. Είναι άστοχο, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές που συμβαίνει αυτό. Ο βασικός χειριστής που προκύπτει από κάθε επίθεση να αλλάζει μία φορά με το δεξί φτερό εντός εισαγωγικών, μία με το δεύτερο. Σου για τρεις, Τσολακίδης είναι άστοχος, είχε βρεθεί στην κορυφή. Δεν τον περίμενα να εξφέρει η αντιπαλή του και δεν περίμενα πόσο μάλλον ενδεχομένως να κάνει το Σούτια 3. Νικίδης θα μετρούσε αν έμπαινε. Θα αρκιστεί σε δύο βολές σε φάουλ που πήρε και πάλι από τον Τζολακίδη, ο οποίος έχει χρεωθεί με το τρίτο προσωπικό του και αυτό μπορεί να είναι φάουλ. Να είναι φάουλ, τα τρία φάουλ. Fan not intended. Μπορεί να χτυπήσει ένα νοητό καμπανάκι στον πάγκο των τον Τσακιάλου, στον αποδεκατισμένο πάγκο. Ωραίος αρδάμ, σπίγκερ να σου πετύχει. Όπως και να έχει, Τσιμικίδης είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Κατά τον χρόνο του, αυτό έχει στη δεύτερη, παίζοντας λίγο και με τα μυαλά των παιχτών που διεκδικούσαν τον rebound. Πάμε και πάλι από το Ζαφίρι αυτή τη φορά. 3-4 τα ομαδικά φάουλ. Έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι παίκτες και άλλου. Στα επόμενα 6-31 κανένα οι Rockets. Για να δούμε αν αυτή η συνθήκη θα επηρεάσει κάπως τη ροή του αγώνα. Γαλής, το look pass στον Οικονόμου, ξανάλαξε. Ο Γκόπουλος, καλό passing game. Jump shoot, άστοχο από τον Καραγκιαούρη. Λίγο πριν είχε στοχίσει από το απέναντι σημειώσει ένα σουτάκι τέτοιο, ένα γλυκό σουτάκι. Επιβάνης ο Σκάκης. Τσιμικίδης στα 11 δευτερόλεπτα. Στην πια 3, ο Καλής δεν είχε πάει πάνω του, είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound από τον Ζελαγκίδη. Όταν το πήγα να πω επιθετικό rebound, όχι αμυντικό ήταν. Γαλής στην κίνηση σου για 3, είναι άστοχος, προηγουμένως έβαλε ένα από πιο μακριά, στην πρώτη περίοδο. Τσιμικίδης προσθέτει τον Πεγκόπουλο, εντυπωσιακότατο μπλοκ για μία ακόμα φορά από τον Τζολακίδη. Στα ίσα βρήκε τον διαδρομό του αλλά βρήκε και τον δάσκαλό του. Για τρεις είναι άστοχος ο Γαλής. Λέω να χάσει την μπάλα, ο Μοσχάκης συγκρατεί τελικά. Υπάρχει προαναγγελθής αλλαγή, θα περάσει ο Βλάχος και θα έχω αρκετή ώρα στη θέση του Ζαφίρη.
Παπαδόπουλος. Λιβάνης. Σχάκης για τρεις είναι άστοχος. Αμυντικό ριμπάνο του Τζολακίδη. Βρισκόμαστε στα τελευταία 5 λεπτά της τρίτης περίοδου. Οικονόμουσα το ριμπάνο της μπάλα. Περίμενε από το σκρίν από τον Τζολακίδη. Σουτ για τρεις, βρέθηκε ελεύθερος. Είναι άστοχος ο γκάρτ της Αμφιάλου. Υπάρχει επιθετικό ριμπάνο του Τζολακίδη αλλά χάνει την μπάλα. Λιβάνης. Υπάρχει φάουλ από τον Γαλλίδη. Αλλαγή. Ο Μαυρίδης θα περάσει μετά από αρκετή ώρα στο αγωνιστικό χώρο. Στη θέση του Γιαγκόπουλου. Βγαίνει ένα τριαρο τεσάρι και μπαίνει ένα τριαρο διάρι. Μουσκάκης. Λιβάνης, ένα jump shoot με πολύ μεγάλη καμπύλη για να νικήσει τα απλωμένα. Το νίκησε 30-34. Ο ρυθμός του σκοράρισμα έχει πέσει κατακόρυφα. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε πολύ ωραίο μπάσκετ. Γαλής Καραντιαούρης ανάμεσα σε τρεις παίκτες. Θα κερδίσει δύο βολές. Με αντίπαλη ρακέτα. Και όχι μόνο ρακέτα. Το έχει κάνει τη ζωή πολύ δύσκολη του Καραγκιαούρη. Ελπίζω μόνο μας στο παρκέ. Άστοχος στην πρώτη βολή. Άστοχος στη δεύτερη. Συντοκροτούμενος από το λυπή πάγκο απόψε. Θα φέρει λυπή απόψε πάγκο. Σωστά συντακτικά. 31-34 η διαφορά στο τρίποντο. Από τη γωνία που την επιτεθεί έχει κλειστεί ανάμεσα σε δύο παίκτες ο Μοσχάκης. Συγκρατούν την κατοχή οι Μπρόκερ. Στα 5 δευτερόλεπτα. Σουτ για 3. Είναι άστοχος. Μόνο τα μπλου από την Βάνης. Θέλει να κατεβάσει τώρα την μπάλα ο Οικονόμης. Καλής. Καραγκιαούρης πρωτού προλάβει η άμυνα να διπλώσει πάνω του. Περίμενε στη γωνία τον Μαυρίδη. Αυτός είχε πάει αρκετά πιο μέσα. Ασυνεννοησία μεταξύ των δύο. Ένα ακόμα λάθος για τον Αχιαλό. Που από τα 6 και 30 που υπήρχαν δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει πολλά ακόμα φάουλ. Υπάρχει τα λάθη τώρα από τον Τζαρόπουλο. Δύσκολο καλάθι μέσα στη ρακέτα. Με δεύτερη προσπάθεια, 31-36. Οικονόμου. Τσολακίδης, πέσει ο προσωπικός του αντίπαλος κάτω, δεν υπάρχει κάποιο σφύριγμα. Βλάχος σκόνεται όλα καλά. Δεν έχει κάνει το μεξί του, αν δεν κάνω λάθος. Ας ελπίσουμε να είναι όλα καλά. Πάρει τώρα την μπάλα στην γωνία. Χάκης. Ζαμ σούτ είναι άστοχο. Ο Καραγκιαούρης θα πάρει το rebound και θέλει να τρέξει. Θα δώσει τον Μαυρίδη, ο οποίος θα συγκρουστεί και θα πάρει το foul από το Μοσχάκη. Σούταρε του είπε ο Οικονόμου για να εκμεύσει τρίποντο. Τρεις βολές, εν πάση περιπτώσει. Ο Καραγκιαούρης θα περάσει για κάποιες ανάσες. Το Γερόπουλο στη θέση του. Άσταγος στην πρώτη βολή ο Μαυρίδης. Άσταγος και στη δεύτερη υπάρχει rebound από τον Τζαρόπουλο. 33-36. Νικίδης. Ένα χέρι στο Μοσχάκη η μπάλα. Αλλάξαμε τον βλάχο, βρέθηκε αρκετά ελεύθερος. Δεν ήταν τα καλύτερα δυνατά τα spacing μεταξύ του Σχάκη και Ψαρόπουλου, αλλά ο πρώτος πήρε το shoot, ασφάλισε, αλλά ο Ψαρόπουλος μετά από το score rebound κατάφερε να τελειώσει τη φάση. 33-38. Περιγύρως τούμπα το παιχνίδι οι Brokers. Το νόμο πάει μέχρι μέσα. Τσολακίδης. Μαυρίδης με το χορευτικό δεν θα καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καράτη. Υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι με δεύτερη προσπάθεια.
είχαμε τρίτη. Αν θεωρήσουμε την πρώτη προσπάθεια. Πρώτη προσπάθεια. Μουσκάκης. Λαχός. Ρόβλος στη γωνία. Περνάει ένα μας από δύο. Λιβάνης ο διατρός με πολύ μεγάλη καμπύλη. Είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound. Η χαρά από τον Βλάχο. Κάποιος πολύ φιλόδοξος θα μπορούσε να πει ότι ήταν προμελετημένο. Ήταν μια πάσα στο Βλάχο. Ότι δεν ήταν airball τρίποντο. Κονόμου, καλή σε ένα πιο χαμηλό τέμπο αυτή η επίθεση. Μαυρίδης. Μέσα πολλοί κόσμος μέσα στη ρακέτα. Τον Μπρόγκερ σου για 3 είναι εύστοχος οικονομό αυτή τη φορά. 38-40. Σαμικίδης. Σαρόπουλος ξανά στην νικίδη. Σου για 3 έχοντας το καλή απέναντί του. Είναι εύστοχος! 43. Ποιος βιάζεται σκοντά αυτή. Τελευταίο λεπτό. Για τρεις ο Γαλλής δεν μπορεί να απαντήσει αυτή τη φορά. Σαρόπουλος. Τσιμπουκίδης. Άρα στον Σαρόπουλο. Πήγε να περάσει πάλι ανάμεσα από δύο. Υπάρχει φάουλ από τον Μαυρίδη. Θα εκτελέσει πολλές ο Τσιμπουκίδης. Ευκαιρία λίγο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου να στείλει τη διαφορά ακόμα πιο πάνω από τους 5 πόντους, οι οποίοι είναι πολλοί για τέτοιο παιχνίδι. Έστω και στην πρώτη πόλη. 38-44. Έστω και στη δεύτερη, 2-2. 38-45. Ράσχος. Βεργόπουλος. Γυρίσει, θα στοχίσει ανάμεσα σε δύο παίκτες. Πρωτίστως έπαιξε πολύ καλή άμυνα ο Ψαρόπουλος. Ήρθε σε βοήθεια στη δεύτερη φάση μετά το επιθετικό rebound ο Βλάχος. Και έκανε φάουλ. Εύστοχος Βεργόπουλος στην πρώτη. 39-45. Και στη δεύτερη καταφέρνει να συγκρατήσει το επιθετικό rebound ο Πρωτογερόπουλος και να δώσει ξανά στον Βεργόπουλο που θα στοχίσει για 3. Πάρα θα βγει εκτός και είναι ξανά για την Φιάλα. Στα 11 δευτερόλεπτα, μία από τις τελευταίες επιθέσεις του τρίτου δεκαλέπτου. Στην για 3. Εύστοχος! Ο Καραγκεούρης του έλεγε το χρόνο, δημιουργεί και ως χρονόμετρο ο Καραγκεούρης. Πολύ εργαλείο και στον μπάγκο. Μέχρι μέσα στην Τσιρνικίδης, πάει μέχρι μέσα, καλά του και φάουλ! Πήγε βοήθεια πάνω του, 8,7 πριν το τέλος. Ένα τρίποδο και τώρα αυτό. Προμηνύει η ντέρμπι για την τέταρτη περίοδο. Βούτυρο στο ψωμί του κάθε μπασκετόφιλου. Παρακολουθεί. 42-47 λοιπόν. Ο Τσιρνικίδης. Έχει ξύνει μια βολή. Και από μια προειδοποίηση αξίζει να αναφέρουμε για τεχνική ποινή. Υπάρχουν κάποιες εντάσεις. Άστοχος. Στην πρώτη βολή. Στην τελευταία, αφού ήταν μόλις μία. Αν είναι η πρώτη, θα είναι και η τελευταία. Αν δεν υπάρχει άλλη. Υπάρχει επανάληψη. Στη Σακιάλου μπήκε. Ποιο νωρίς μέσα στο ζωγραφιστό. Υπότι ο οργανισμός. Και έτσι στόχησε τελικά στην πόλη. Καλής. Πήγε να εκμεέσει το φάουλ.
για τρεις βολές. Δεν πήρε φάουλ. 42-48. 2,7 για να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Μπρούκες. Μια μακρινή πάσα. Δεν θα φτάσει στον Σαρόπουλο. Η μπάλα είναι για τους Μπρούκες και σε καλό τους βγήκε μάλλον, γιατί έχουν την μπάλα από πολύ πιο πλεονεκτική θέση για αυτούς. 1,8 πλέον. Για να δούμε. Ζήτησε την μπάλα στη γωνία, δεν την πήρε στο πιάτη. Θα βάζει τον εαυτό του, ζήτησε πολύ έντονο την μπάλα και διαμαρτυρήθηκε κάπως. Δεν την πήρε. Ο Τσιρνικίδης. Τελικό σκορ μετά από 30 αγωνιστικά λεπτά, 42-48. Οι Brokers έχουν το momentum, έχουν τη διαφορά. Έχουν τις γνώσεις όπως φαίνεται για να καταστήλουν την επιθετική λειτουργία πρωτίστως, αλλά και την αμυντική. Επαρκώς τον αντιπάλων του για να έχουν αυτό το συν 6. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για ένα παιχνίδι που πραγματικά προμηνύεται ντέρμπι. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για την τέταρτη περίοδο της κανονικής διάρκειας. Πάντα το λέω αυτό, είτε με τον ένα είτε με τον άλλον τρόπο. Πρέπει να βρω κάποια άλλη λέξη να λέω για το επιστροφή. Νομίζω ότι αρχίζει να κουράζει λίγο. Καλύτερα να κουράζει ο speaker παρά το παιχνίδι πάντως, γιατί το παιχνίδι που βλέπουμε είναι πολύ ωραίο. Τσιρνικίδης. Πρώτη κατοχή είναι για τους Brokers. Ξαναπαίρνει ο Τσιρνικίδης. Λάχος. Ο Ρωμανόλης, ο οποίος έχει παίξει λίγα λεπτά μέχρι στιγμής. Λάχος πάρα πολύ μακριά. Έστοχο! Για δύο πόντους υποπίεση. Πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. 42-50. Πάνω φώναξε ο Καβεντιόρης από τον πάγκο. Σε μία επίθεση που χάθηκε για την έχει άλλο. Ο Σαντινίδης έχει την επαναφορά. Την Νικίδης, έχοντας τον παράσκο καταδί του, θα κάνει το φάουλο δεύτερο χρόνο από τέτος. Η overplay άμυνα το πλήρωσε. Περιβάλλοντας ζήλος. Με δίκοπο μαχαίρι πολλές φορές στο μπάσκετ και όχι μόνο και στη ζωή. Θα χάσει μετά από παρέμβαση του Μαράσκου που θα δώσει στο Τσιρνικίδης. Οικονόμου. Μαράσκος. Τσολακίδης. Μαράσκος χέρι με χέρι. Θα δώσει το screen τώρα ο Τσολακίδης. Οικονόμου. Γιγκόπουλος τζαμψούτ είναι εύστοχος σε 7 δευτερόλεπτα για 2. 44-50. Ένα φωνάζει ο Καραγιώργης από τον πάγκο, προφανώς για κάποιο αμυντικό σύστημα ενδεχομένως. 2-3 τώρα η Τζόνι, στο 2-3 με τον μπλο στο απλωμένο χέρι του Γκόπουλου. Είναι άστοχο από τον Τσιρνικίδη. Οικονόμου, Παράσκος, στο 17. Ο Γερόπουλος, ωραία πάσα στον Τσολακίδη, ο οποίος δεν κατάφερε να βάλει το καλάθι, να πάρει και το φάουλ. Θα αρκεστεί σε δύο βολές. Ψηλώσει τον Χιάλου. Άσχετο στην πρώτη. Αυτοχος και στη δεύτερη. Από τον Βλάχο, μετά από ωραία πάσα. Τζαμπ σουτ είναι έστοχο από τη γωνία. Από τον Ρωμανόλη, ο οποίος δίνει το σύνθημα χειροκροτώντας. Οικονόμου, Γιαγκόπουλος. Παράσκος στη γωνία. Τσολακίδης θα πάρει την μπάλα. Υπάρχει φάουλ για δύο βολές. Όλοι πίσω χρεωθεί στο Μοσχάκι. Τσολακίδης στις βολές, μέρος δεύτερο. Θα εξοχίσει την πρώτη. Αυτού του ουρά. 45-52.
Όχι άμα κατέβεις κάτω, άμα... Φτωχος και στη δεύτερη, 46-52. Μειώνουν οι παίκτες της Αγχιάλου τώρα, στους 6 πόντους. Τσινεκίδης. Σταμινίδης. Και μέσα θα τραβήξει παίκτες πάνω του, για 3 είναι άστοχο από τη γωνία τελικά. Και αρχικά. Από το πάνω το μέρη. Ο οποίος το ένιωθε, ευτόχισε προηγουμένως και πήρε τα συγχαρητήρια από τον πάγκο, ενδεχομένως να είχε την κεκτημένη ταχύτητα. Jump shoot, αυτή τη φορά δεν θα δικαιώσει τον Κακόπουλο. Τελειτήρης. Τελειτήρης. Συγκιατρής από την κορυφή, άστοχος. Βλάχος. 46-52 παραμένει, παράσπαστο έχετε βάσει στην επίθεση. Ενδεχομένως πολύ καλή άμυνα με την Τζιρνικίτη. Μέχρι μέσα θα δώσει την μπάλα στο Τσαλακίδη, ο οποίος θα την αφήσει στο καλάθι. 48-52. Ενδεχόμενος το συγχαρητήριο και αυτός, αλλά και το κόμμα. Η προσπάθεια από τον Καρικαιούρη. Ο οποίος παραμένει στον πάγκο. Τσαλακίδης βρέθηκε ελεύθερος, για 3 είναι άστοχος. Υπάρχει προσπάθεια για rebound από τον Τσαλακίδη. Θα έσβεξε την μπάλα και έκανε ο παράσκος. Απορρόφησε τη δύναμη που ασκήθηκε πάνω του. Το Τζιρνικίδη. 13 δευτερόλεπτα. Ο Γερόπουλος παράσχος του διατρής με μεγάλη καμπύλη. Είναι εύστοχος! 51-52. Διαφορά σε απόσταση αναπνοής. Δύο-δύο τα αμερικά φάουλ. Έχουμε ντέρμπι στη ζώνη Καρίνα. Λάχος. Πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη. Αυτός θα στοχίσει τώρα. Ο Ρωμανόλης για 3 ξανά. Στον άστοχος υπάρχει πάρα πολύ ψηλά ο Κωνσταντίνης, ο οποίος μαζεύει το rebound, κρατάει και την κατοχή. Για 3 από την γωνία, άστοχος ξανά ο Μαυρομανόλης. Ο Βίλης έχει ξεχυθεί μακρινή πάσα όπως φάνηκε, αλλά δεν την βρήκε στον Εγκόπουλο. Αυτός είχε ξεχυθεί στο ανοιχτό επίπεδο. Παράσχος. Εγκόπουλος. Τελακίδης. Ο Τελακίδης ενδεχομένως να λιώθηκε η προσπάθειά του. Airball. Τζιρνικίδης. 5-50 για το τέλος. Σταφάνης. Λάχος. Στη weak side. Μια ηλεκτροκίνδυνη πάσα συγκρατεί ο Τζιρνικίδης που πάει μέχρι μέσα. Ένα running floater δεν θα το δικαιώσει. Υπάρχει επιθετικό rebound τελικά από τον Βλάχο. Στον διατρίσει και βρεθεί ελεύθερο στην κορυφή. Είναι άστοχος ο Μαυρομανόλης ξανά. 51-52 έχει παραμείνει εδώ και κάποια ώρα. Παράσπαση. Σε ένα πιο χαμηλό τέμπο, κάνεις και τη συμφική χειρονομία. Νοδίδης. Ωραία σταυρωτή, ξεφορτώνεται το προσωπικό του αντίπολο, πάει μέχρι μέσα. Κάλυψε πολύ χώρο σε λίγο χρονικό διάστημα, αλλά στόχησε. Τσιρνικίδης. Και ένα δύο θα κερδίσει και τους δύο παίκτες που βρίσκονται, αλλά στόχησε. Μόνο τα μπλοϊ μπάλα. Βλάχος. Στο 8 δευτερόλεπτο θα ξαναπάρει την μπάλα στο 3. Άστοχος υπάρχει ξανά επιθετικό rebound από τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος ήταν σε καλύτερη, σε πιο πλεονεκτική θέση από τον Σουλακίδη, αλλά υπάρχει μπρος πίσω από τον Μαυρομανόλη. Κρίμα για τους Brokers. Όπως είχαν το... Είχαν το momentum, αυτό ήξαν σε πολλά shoots και τώρα είναι και αυτό το λάθος. Μετά το time out δεν θέλει να έχουν χάσει κάποια από τη δυναμική τους, είναι αυτοί οι αστάθμιτοι παράγοντες. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena για τα τελευταία 4.55 της τέταρτης περίοδου. Δεν λέω ότι παιχνιδιού γιατί μπορεί να υπάρξει και παράταση, ποιος ξέρει. 14 είναι. Προηγουμένως είπα ότι υπάρχουν αστάθμιτοι παράγοντες αναφερόμενος σε time out. Τα time out δεν είναι και τόσο αστάθμιτοι παράγοντες. Αρκετά σταθμιτοί παράγοντες είναι. Όπως και να έχει, παράσχος έχει την επαναφορά. Μαυρίδης. Εγκόπουλος θα... δεν θα πάει μπάλα στον Τσολακίδη. Έχει βρεθεί πιο μπροστά και έκλειφε την κατοχή ο Ψαρόπουλος. Αλλά σε δεύτερο χρόνο θα πάει μπάλα στον Τσολακίδη. Και αυτός θα κερδίσει το φάουλ. Συνεπώς δύο ακόμα βολές. Άστοχος στην πρώτη, τα βάζει με τον εαυτό του. Ζαφίρης έχει περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο. Μπορούσαμε να σας κλέψουμε
Αστοχωστό στη δεύτερη, υπάρχει ο Λιμπάντος με τον Τεκνικίδη. Βεθιά από την αριστερή, μάλλον Τέριγα θέλει να επιτεθεί. Αλλάζει με το Μοσχάκι. Θα χάσει τελικά την μπάλα. Ο Βρύδης ανάμεσα σε δύο. Θέλει να παίξει πιο low tempo. Παράσχος, 4-28 για το τέλος. Παράσχος παραλίγο να χάσει την μπάλα από καλή άμυνα από τον Τζεμικίδη. Παίρνει το σκρίνο από τον Τζολακίδη. Ψηλότερο παίκτη το Ζαφίρι απέναντί του. Υπάρχει πόδι από τον τελευταίο που αναφερθέντα. Αλλαγή. Η Αχιέλος έχει κάνει 14 λάθη, 8 με Brokers. Ράσκος σε μία ακόμα αναφορά, Καραγιαούρης. Βρίδης στα 10 δευτερόλεπτα. Το pivot πολλές φορές. Είσαι όμως χάκι απέναντί του. Δεν θα τον παίξει τα πόδια, σουτ για 3. Από τη γωνία είναι άστοχος ο Παράσχος. Αστυπτικό rebound και καλάθι από τον Καραγιαούρη. 53-52 η Αρχιάλος. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ ώρα μπροστά. Επιβάνης. Σε απόσταση αναπνοής. Τιμικίδης, σουτ για 3. Έχοντας τον Μαυρίδη απέναντί του είναι άστοχος. Γιαγκόπουλος το rebound. Παράσχος. Τσολακίδης έχει περάσει στον παγκό. Γιαγκόπουλος καλό passing game. Μαυρίδης βρέθηκε ελεύθερος από τη γωνία σου για 3. Άστοχος. Κιβάνης. Ανάμεσα σε 3 παίκτες θα στοχίσει. Βασικά ανάμεσα σε 2 απέναντι σε τρίτο. Να είμαστε ακριβολόγοι. Ραγιαούρης. Παίρνοντας την μπάλα από τον Μαυρίδη στα 16 δευτερόλεπτα. Σκαστή πάσα στον Παράσχο. Μετά από μια προσποίηση αυτός στον Τζερνικίδη παρέμεινε πάνω του. Μαυρίδη στα 9 δευτερόλεπτα. Μέχρι μέσα πάει να περάσει όλη τη ρακέτα ανάμεσα σε 3 παίκτες. Αστόχησε. Λιβάνης. Έχουμε περάσει στα 3 τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Λίγο να χαθεί η μπάλα. Φυσικά χάθηκε η μπάλα από το Μοσχάκι. Μετά από παρέμβαση του Παράσχου. 2 time out για Αχίαλο, 3 για Brokers. Για να δούμε πώς θα επιλέξουν και αν θα επιλέξουν να τα αξιοποιήσουν στα εναπομείνοντα 2.55. Για 3 φάουλ για 3 βολές από τον Παράσχο. Στον Ψαρόπουλο. 3. Τέταρτο φάουλ. Έχει πολύ ώρα να έρθει τρίποντο για τους παίκτες των Brokers, αλλά μπορεί να έρθει τώρα με βολές. Εύστοχο στην πρώτη, 53-53. Μπάλα μπήκε, μπήκε και ξαναμπήκε. Εύστοχο και στη δεύτερη, έχουν ένα φάουλ να δώσουν οι Brokers. Κανένα οι παίκτες που είσαν κι άλλοι. Άστοχο στη δεύτερη. Delayed notification για τους Brokers, καθώς βρήκανε 2 πόντους αλλά με βολές. Άλλη έγκλη έχει ένα δίποντο ή τρίποντο, πόσο μάλλον τρίποντο. Καραγιαούρης τώρα δεν πάει δεύτερος παίκτης, πάνω ότι υπάρχουν βήματα. Ξεκίνησε με λάθος πόδι ο Μαυρίδης. 53-54 παραμένει. Κατοχή για Brokers, 2-42 και το τέλος. Σαμικίδης. Πετριβάνης, μέσα ένα running floater άστοχο από τον Πετριβάνη. Καραγιαούρης μαζεύει την μπάλα και είπε και το σύνθημα για το tempo με τη χαρακτηριστική χειρονομία με το δεξί χέρι, το αριστερό χέρι, νιουρτανό. Νικόπουλος, Βρύδης, Καραγιαούρης. Όχι βοήθεια φωνάζει κάποιος από τον πάγκο χαρακτηριστικά. Καραγιαούρης δεν τιμώρησε την μη βοήθεια που δεν πήγε πάνω του. Έχει μια μικρή καθυστέρηση για να διασωθηνηθεί το γεγονός ότι υπάρχουν 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση καθώς έχει ανανεωθεί. Όλα καλά.
Ολλανδία. Παράσχος. Έχει κλειστεί ανάμεσα σε δύο. Παπαγιωρόπουλος ήταν ελεύθερος. Δεν ξέρω αν το συνειδητοποιήσει. Καραγκιόγλου στα 6 δευτερόλεπτα θα αποστάρει. Αλλάζει χέρι. Πάει μέχρι μέσα. Θα κερδίσει τον Ζαρόπουλο που έχει πέσει κάτω. Υπάρχει από μία τεχνική ποινή στους πάγκους. Ανάλλαξαν κάποιες βέντες. Δύο τεχνικές ποινές αλλήλω εξουδετερώθηκαν και τώρα συνεχίζει το παιχνίδι. Δύο λεπτά για το τέλος. Επισήμως crunch time στη Sony Carina. Τους πάγκες περιμένως να φτάσει την μπάλα. Σκερδί ο Ψαρόπουλος, jump shoot είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό ρεμπάουντ που αφήνει. Σκληρό φάουλ από τον Καραγιόγλου, ο οποίος τα βάζει με τον εαυτό του. Ζαφίρης θα εκτελέσει δύο βολές. 54-50. Τέλεια. Σχεδόν απόλυτη ησυχία, είναι άστοχος. 55-54 για να είμαστε ξεσυστοί. Παραμένει, από εδώ και πέρα κάθε πόντος είναι πολύτιμος σαν λίθος. Έστω στη δεύτερη, οι δύο ομάδες στην απόλυτη ισορροπία στους 55 πόντους, 1 και 46 πριν το τέλος. Παράσχος, ωραία τρίπλα πίσω από την πλάση του για 3. Είναι άστοχος ο Τζεγκόπουλος. Μάζεψε το rebound αλλά πάτησε τη γραμμή ο Ψαρόπουλος. Αλλαγή κατοχής, πολύ, πολύ σημαντική αυτή η απόφαση. Νιακόπουλος, να πούμε μια προσπίση, ξεφορτώθηκε τον Εφλιβάνη, πήγε κι άλλος παίκτης πάνω του, τον νίκησε και αυτόν, 57-55. Εξακολουθούν να έχουν ένα φάουλ να δώσουν οι Brokers. Εφλιβάνης. Συνδικίδης, έχοντας τον Νιακόπουλο απέναντί του, για 3. Άστοχος, θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο τρίποντο αν έμπαινε. Τόσο για το πόσο δύσκολα θα έμπαινε, όσο και για την ψυχολογία, όσο και για το σκορ. Τριπλέτα. Τριπλέτα από Benefits αν έμπαινε. Και τους Brokers, οι οποίοι έχουν ξαναδεί. Στην Νικίδη σου για 3 είναι άστοχος. Νικόπουλος στο rebound, 57-55, συν κατοχή. Γιανχίαλο, Ράσκος. Overplay άμυνα, σκυλωτή την μπάλα. Πάρει ένα screen τώρα ο Τσενικίδης. Δεν είναι πια πάνω του, Ζαφίρης στα... είναι πάνω του. Στα 5 δευτερόλεπτα. Υπάρχει λάθος πάσα, Τσενικίδης κλέβει και θέλει να τρέξει. 2-1-2-3, σκαστή πάσα. Θα καταφέρει να φύγει την μπάλα στο καλάθι ο Βασκάκης. Ακούσε τι γίνεται στον πάγκο. 57-57. 49 δευτερόλεπτα για το τέλος. Time out που έχει καλέσει η ομάδα της Αγιάλου. Καθαρό μυαλό βοηθάει πάρα πολύ σε τέτοιες περιπτώσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια ενός ντέρμπι. Μείνετε μαζί μας. Αν και το μείνετε μαζί μας, νομίζω σε τέτοιο παιχνίδι αποτελεί οριακά πλεονασμό. Επιστροφή στη Sony Carina. Αυτό, επιστροφή στη Sony Carina. Λακωνίζει στη φιλοσοφία. Μαυρίδης, σε μία από τις τελευταίες επιθέσεις της κανονικής περίοδου. Η αγωνία στο κατακόρυφο. Παράστος. Μέχρι μέσα θα κοπεί, αλλά με φάουλ. Από τον Τζιρνικίδη. Δύο βολές. Και κάπως έτσι χαραμίστηκε το τελευταίο φάουλ που είχαν να δώσουν χαμηλά οι παίκτες των Brokers, καθώς αυτό δόθηκε ψηλά. Έστοχο στην πρώτη βολή ο Παράσχος. Για να δούμε αν οι Brokers have what it takes to... για να οδηγήσουμε, τη γυρίσουμε στα ελληνικά, τους παίκτες της Αγιάλου στην δεύτερη φετινή τους ήττα στη Master League. 11-1 για 7-5 είναι οι δύο ομάδες. Έστοχος και στη δεύτερη Ολίβια ψυχραμή από τον Παράσχο, 59-57. Λιβάνης, 35 δευτερόλεπτα για το τέλος. Σαρόπουλος, ούτια 3. Άστοχος.
για τους Brokers τώρα. Καραγιαούρης, υπάρχει... Φάουλ πάνω σε αυτόν. Έχουμε δει στην ρώσικη ρουλέτα των Βολών. Για να δούμε ποιος θα εκτελεστεί. Εκτός από τις βολές που θα εκτελεστούν. Άστοχο στην πρώτη βολή ο Καραγιαούρης. Αν εστοχούσε και στις δύο θα είχαν μαξιλαράκια ασφαλείας 4 πόντων οι Αρχιδιαλός. Αν μπει βολή time out, λέει ο Μαυρομανώλης. Η βολή δεν μπήκε, υπάρχει η rebound του Ζαφίρη. Είναι ζωντανή η Brokers, είναι πίσω με 2 πόντους. Εκλυπάνης. Για να δούμε αν πάνε για τίποτα ή για τρίποντο. Τι θα συμβεί. Ο Σχάκης πάει μέχρι μέσα, είχε βρεθεί ελεύθερο σου για 3 από τη γωνία. Άστοχο από τον Τεχνιβάνη. 10,6 για το τέλος. Υπάρχει φάουλ από τον Ψαρόπουλο. Καραγιαούρης στις βολές, μέρος δεύτερο. Στα πρόσφατα συμβάντα. Έστοχο στην πρώτη, 60-57. Αν μπει βολή time out, λέει ξανά ο Μαυρομανώλης. Δεζαβού. Άστοχος στη δεύτερη. Υπάρχει αμυντικό rebound. 8 δευτερόλεπτα. Ο Σπάκης. Στο για 3. Άστοχο. Ξανά. Το μετρούσε αν έμενε και αυτό από το Μοσχάκη. Μετά το αρχικό που έχασε ο Ψαρόπουλος. Τελικό σκορ 60-57. Οι Αρχιέλος Legends κατάφεραν να συγκρατήσουν το προβάδισμα που πήραν προς το τέλος και συνεπώς το προβάδισμα που είχαν από την αρχή. Οι Brokers οι οποίοι έφτασαν πάρα πολύ κοντά, αλλά η αστοχία τους τους πρόδωσε. 60-57 κατάφεραν να κρατήσουν την Αρχιέλος τους 60 πόντους. Έκαναν μια πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ φιλότιμη προσπάθεια επιστρέφοντας από το μείον 17 σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα στην πρώτη περίοδο. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει η συγκεκριμένη μετάδοση. Τόσες φορές που πήγε η αγωνία στο κατακόρυφο, τόσο κατακόρυφο θα πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες σε λίγο. Όπως και να έχει, νομίζω ότι είπαμε ότι είχαμε να πούμε τόσο εμείς όσο και οι ομάδες. Συνεπώς κάπου εδώ πέρα θα τελειώσει η συγκεκριμένη μετάδοση. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχει εικόνα και ήχο από την διοργανώτρια αρχή, από τους παίκτες, από τους διαιτητές, από την γραμματεία, από τους ρετ. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε καλά, να αποκτήσετε το μοιράσιο που έχετε.